Εδώ μπορούμε να ελέγχουμε το όλο το μηχάνημα. Έχουμε όλες τις διατάξεις ασφαλείας μπροστά μας, οι ανιχνευτές προπανίου που διαθέτει το μηχάνημα και οι ανιχνευτές θερμοκρασίας μας δίνουν τιμές, έρχονται εδώ στον υπολογιστή αυτόν, στην οθόνη αυτή του υπολογιστή, προκειμένου οι πυροσβέστες να εκπαιδεύονται στα πιο δύσκολα σενάρια με απόλυτη ασφάλεια. Στο χώρο έχουμε στη διάθεσή μας 5 κάμερες παρακολούθησης, εκ των οποίων η μία είναι θερμική και η μία υπέρυθρη, για να τους παρακολουθούμε σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου. Ενώ μπροστά μας έχουμε ένα πυρήμαχο τζάμι, πίσω από το τζάμι θα μπουν οι πυροσβέστες, θα κάνουν την πρακτική τους εκπαίδευση για 15 με 20 λεπτά, για ένα σενάριο στο οποίο θα κληθούν να σβήσουν 6 εστίες πυρκαγιάς και να διασώσουν ένα εγκλωβισμένο θύμα, που στην προκειμένη περίπτωση είναι μία κούκλα 50 εκατοστά. Ο αυτοκινούμενος εξομοιωτής πυρκαγιών Fire Dragon βρέθηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας, εδώ όπου τα στελέχη πραγματοποιούν άσκηση. Μόλις βάλεις καπνό θα μπουνε, μόλις βάλεις καπνό θα μπουνε. Χωρίς καπνό. Οκ, χωρίς καπνό. Η οροφή λαμβάνει. Ελήφθη, το ζευγάρι είναι έτοιμο να μπει. Να μπουνε, Νίκο, να ξεκινήσουν διαδικασίες, να μπουν. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό το τριήμερο, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, φιλοξενούμε στο νομό της Καβάλας τον εξομοιωτή πυρκαγιάς Fire Dragon, το οποίο περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα. Θέλει μια ειδική προετοιμασία, προκειμένου να περάσουν οι συνάδελφοι εκπαίδευση σε συνθήκες πυρκαγιάς, καπνού και ταυτόχρονη διάσωση. Είναι κάτι εξαιρετικό, θα έλεγα. Προηγήθηκε μια τετράωρη εκπαίδευση από τους εκπαιδευτές του Fire Dragon, καταπληκτική. Η άσκηση ήδη ξεκίνησε από χθες, συνεχίζεται σήμερα. Όπως βλέπετε, με πλήρη εξάρτηση εισερχόμαστε. Ναι, ναι, σχεδόν όλο το προσωπικό. Εισερχόμαστε σε αυτόν τον ελεγχόμενο χώρο. Υπάρχει ένα control room από εδώ. Οι εκπαιδευτές έχουν ένα διαφορετικό σενάριο για το κάθε ζευγάρι που μπαίνει. Μπαίνουμε σε δύο ζευγάρι. Μπαίνουμε. Αυτός που κρατάει τον αυλό και από πίσω που τον υποστηρίζει. Και το σενάριο θέλει να σβήσουμε τις πυρκαγιές σε αυτό το περιβάλλον και ταυτόχρονα να αναζητήσουμε κάποιο άτομο για διάσωση. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα μωρό. Αυτά νομίζω ότι ήταν μοναδική εμπειρία και θα το απολαύσουν, πιστεύω, όλοι οι συνάδελφοι. Είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύεσαι. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Η συνεχόμενη εκπαίδευση είναι προς όφελος όλων μας, γιατί να μην ξεχνάμε ότι είμαστε επαγγελματίες και το οφείλουμε αυτό στον κόσμο έξω που προστατεύουμε και στις περιουσίες τους. Πραγματικό σενάριο, συσκότηση, καπνός έντονος. Γιώργο, εστίες. Οι συνάδελφοι σήμερα κληθήκανε να περάσουν τον προσωμιωτή πυρκαγιάς. Είναι ένας προσωμιωτής ο οποίος οι συνάδελφοι καλούνται να αντιμετωπίσουν πραγματικές φωτιές σε έναν χώρο ο οποίος προσωμιάζει ένα διαμέρισμα, ένα κλειστό χώρο. Σε συνθήκες με αρκετό καπνό, πιστεύω, όπως το βλέπετε, και υψηλές θερμοκρασίες. Και το σενάριο τι ακριβώς προβλέπει εκτός από το να σβήσουν την πυρκαγιά? Το σενάριο προβλέπει μπορούν να κάνουν και διάσωση ενός μωρού που έχουμε βάλει αυτή τη στιγμή μέσα. Οπότε ταυτόχρονα κάνουν κατάσβεση και ψάχνουν, κάνουν έρευνα για διάσωση του ατόμου που είναι εγκλωβισμένο μέσα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για κάτι αντίστοιχο σε πραγματικές συνθήκες? Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η αρχή και το τέλος που λέμε στο επάγγελμά μας. Εννοείται ότι είναι η κατάσβεση της πυρκαγιάς, αλλά και η διάσωση ενός ατόμου είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα στο επάγγελμά μας. Εξασφαλίζουν τον πίσω χώρο για να μπορέσουν να προχωρήσουν με ασφάλεια, να μην έχουν κάποιο άλλο κίνδυνο κατά την επιστροφή τους και σιγά σιγά προχωρούν προς τα μπροστά. Η κίνησή τους είναι χαμηλή, κινούνται στα γόνατα για να προστατεύονται από την υψηλή θερμοκρασία που υπάρχει μέσα στον κλειστό χώρο. Παράλληλα με την κατάσβεση, το ζευγάρι κάνει και έρευνα για να εντοπίσει το θύμα που γνωρίζει ότι υπάρχει μέσα στο χώρο και σιγά σιγά προχωρούν.
το έργο τους θα ολοκληρωθεί όταν κάνουν πλήρη κατάσβεση, σβήσουν όλες τις εστίες μέσα στο χώρο αυτό και εντοπίσουν και το θύμα του.